είναι αληθινός. Δεν είναι μια έννοια αφηρημένη. Ούτε έννοια, ούτε ανωτέρα δύναμης, ούτε το καλό. Είναι πρόσωπο. Αυτό εμένα με μαγνήτησε από την Εκκλησία. Όπως μιλάμε. Mm-hmm. Πρόσωπο. Είναι γι' αυτό και η προσευχή, όπως την λέει η Εκκλησία, είναι μια τέτοια προσευχή. Αυτές τις μέρες τώρα θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Τα Χριστούγεννα που μας έρχονται δεν είναι μια γιορτή έτσι για να έχουμε μια ποικιλία. Τι μας λέει αυτή η γιορτή? Ότι ο Θεός ως πρόσωπο γίνεται άνθρωπος. Αυτό, αν το δεχθείς, είναι τίναγμα του μυαλού στον αέρα. Ότι γίνεται άνθρωπος. Και γιατί το γίνεται... γιορτάζουμε βέβαια μία φορά το χρόνο. Όχι, το γιορτάζουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας όσοι το πιστεύουμε. Γιατί κάθε στιγμή μας είναι και γέννηση και ανάσταση και σταύρωση και αποκάλυψη και φως και οτιδήποτε θέλετε, θεοφάνεια. Αυτό δεν κάνει ένας ασκητής. Παίρνω μια ακραία μορφή. Mm-hmm. Αυτό κάνει και ένας ταπεινός χριστιανός την κάθε του στιγμή. Ο σκοπός του είναι να ζήσει την παρουσία του Θεού και να την αισθάνεται και να ζει μαζί το πρόσωπό του. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος να μπολιαστεί με θεϊκή διάσταση. Εάν αυτό είναι, κάποιοι έξυπνοι το σκέφτηκαν ας πούμε και μας το λανσάρανε σαν γιορτή, θα πρέπει να έχει εγκρεμιστεί. Αυτό είναι εμπειρία ζωής και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Δίπλα σε αυτό εγώ δεν βάζω την καλύτερη επιστημονική ανακάλυψη. Μια στιγμή τέτοιας αποκάλυψης δεν αξίζει... Δεν έρχεται σε όλους τους ανθρώπους βέβαια αυτή η στιγμή ή δεν έρχεται πάντα, θα μου επιτρέψετε. Θα σας πω, μπορεί να μας έρθει σε όλους μας. Εγώ αυτό ζω. Και αυτό θέλω να πω στον κάθε άνθρωπο που με περιβάλλει. Εσείς... Μ' ανάγκωσε την ψυχή σου, θα σου έρθει. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος να μπολιαστεί με θεϊκή διάσταση. Ο κάθε άνθρωπος με τα ελαττώματα αλλά και με τις αρετές του αποτελεί μια εικόνα του Θεού και μια ευκαιρία συνάντησης. Εγώ τον βρίσκω τον Θεό στους συνανθρώπους μου.